Κύριε Φωτήλα, εσείς στέλνετε τον κύριο Γιαννάκο στη δικαιοσύνη, όπως ο κύριος Γιαννάκος επιμένει ότι υπάρχουν μέθη οι οποίες κρατώνται κλειστές την ώρα που έχουμε 120, πόσους είπε, Βλαμπία, 120. 120 εκτός μεθ, μάλιστα. Είπε, 40 κενά κρεβάτια υπάρχουν μονίμως. Επιμένει, και δηλαδή τη Δευτέρα θα πάει στον εισαγγελέα να κάνει αναφορά και υπάρχουν και γιατροί που θα καταθέσουν. Αυτό είπε. Ακούστε λοιπόν, εγώ αυτό που πρέπει έχω να πω είναι ότι τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο με ιατρικά κριτήρια. Όποιος έχει γνώση του αντιθέτου, αντί να τρέχει καταρχάς στα κανάλια και να διαδίδει τέτοιες απαξιωτικές και εγκληματικές ενέργειες, θα έπρεπε να έχει ήδη προστρέξει στον εισαγγελέα προκειμένου να διαφυλάξει το δημόσιο σύστημα υγείας και να καταγγείλει ένα τέτοιο σοβαρό εγκληματικό κύκλωμα, γιατί αυτό καταγγέλει ο κύριος Γιαννάκος, την ύπαρξη ενός πραγματικά εγκληματικού κυκλώματος. Ναι, ναι. Το οποίο είναι ιδιαίτερα απαξιωτικό και προσβλητικό για γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό, για όλους εκείνους που δίνουν τον αγώνα. Δεν γίνεται μόνο από την πολιτεία, πρέπει να υπάρχει συνέργεια για να μπορεί να συμβεί αυτό και από γιατρούς και από νοσηλευτές και από όλους τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, εδώ πρέπει να μιλήσει συγκεκριμένα με ονόματα και διευθύνσεις και η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα. Κύριε Φωτήρα, αλλιώς, προς επίρρωση των καταγγελιών ο ίδιος ποινικό αδίκημα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε και κάτι ακόμη. Είπε για τον Μητροπολίτη ότι βρήκε μεθ μέσα σε 3 ώρες και μετά τις καταγγελίες που έγιναν στα κανάλια βρήκε και ένας άλλος άνθρωπος την επομένη εντατική, ενώ πιο πριν δεν υπήρχε χώρος για εκείνον. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω τώρα πλέον, αφού έχει πάρει το δρόμο η υπόθεση της δικαιοσύνης, θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη και εδώ είμαστε να μιλήσουμε ξανά. Αλλά ξαναλέω, το ορθό και το ορθόδοξο δεν είναι να βγαίνει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι να βγαίνει στα κανάλια ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ. Έπρεπε ήδη να έχει πάει μόνος του στον εισαγγελέα και όχι να περιμένει πότε θα πάει ο κύριος Πλεύρης να κάνει αναφορά για να πάει ακολούθως αυτός. Κύριε Χατζηγιαννάκη, τι λέτε? Αυτό που λέω είναι ότι δυστυχώς σε μια κανονική χώρα πράγματι θα έπρεπε να μην βγαίνει στα κανάλια. Δυστυχώς όμως αυτό που απέδειξε η σημερινή πραγματικότητα, και όχι μόνο η σημερινή, για να είμαι και δίκαιος, και δυστυχώς και προ-πανδημίας και διαχρονική πραγματικότητα της Ελλάδας, είναι ότι αν κάποιος αδύναμος, ο οποίος δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες δυστυχώς να βρει κρεβάτι μέθ, γιατί αυτό αποδείχθηκε με τον ΠΟΕΔΗΝ, κύριε Χατζηγιαννάκη. Όχι, δεν το λέω για τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το λέω για τον άνθρωπο. Ναι. Αναφέρομαι στον άνθρωπο που δεν ήταν διασωληνωμένος και μόλις έγινε με τη γυναίκα του γνωστό το πρόβλημα ότι δεν βρίσκει κρεβάτι, βρέθηκε κρεβάτι της ΜΕΘ. Γι' αυτό αναφέρομαι εγώ. Δηλαδή, έπρεπε επομένως να βγει στα κανάλια. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ορθό αυτό και ότι έχει γίνει σόν και καλά, επειδή το είπε ο κύριος Γιαννάκος? Όχι, όχι, δεν καταλάβατε κύριε Φωτήλα τι είπα. Είπα ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να πρέπει να βγει οποιοδήποτε στα κανάλια για να μπορέσει να βρει κρεβάτι ΜΕΘ. Αυτό λέω. Δυστυχώς όμως. Αυτό λέτε, στην περίπτωση του ανθρώπου. Κύριο Γιαννάκο, που αντί να πάει στη δικαιοσύνη, κατήγγειλε σε δημόσιο. Λέω κανονικά δεν θα έπρεπε κανείς να απευθύνεται είτε σε δημοσιογράφους είτε σε κανάλια για να βρει κρεβάτι μεθ εφόσον το έχει ανάγκη. Πιστεύετε και ότι κάποιος βρήκε κανάλι κλείνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας επειδή απευθύνθηκε σε κανάλια? Αυτό κατήγγειλε κάποιος, αλλά, εσύ, αλλά μέχρι να το ξέρουμε δεν μπορούμε να το υιοθετούμε. Στην ετωλοακαρνανία, στην οποία και έλεγε ότι μέχρι να μπω στα κανάλια δεν είχε βρει κανένα. Αλλά αν το υιοθετήσουμε εμείς απριόρι, αν το διοθετήσουμε εμείς απριόρι, στην ουσία. Αυτό κάνατε μόλις τώρα. Εγώ λέω ότι κανονικά έπρεπε να μας απασχολεί πρώτον να λύνονται τα προβλήματα και να μην υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, που δυστυχώς υπάρχουν και αρκετοί. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Δεν έχει να κάνει με την καταγγελία του κ. Γιαννάκου. Αυτό είναι σαφώς πρόβλημα. Δεν είναι σημερινό βέβαια και νομίζω το γνωρίζετε. Μιλάω για την καταγγελία μιας πολίτου. Μιας πολίτου που είπε ότι ο σύζυγός μου ήταν εκτός και με το που βγήκα στα κανάλια βρέθηκε ξαφνικά μέτρη στα Γιάννενα. Ενώ είναι στην Ετωλοκαρνανία. Αν ήταν η καταγγελία ενός πολίτη, ο οποίο, ξέρετε πόσοι βγαίνουν και λένε ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν βγαίνουμε να τα υιοθετήσουμε στα κανάλια. Σε κάθε περίπτωση. Εγώ λέω όμως ότι πρέπει να διερευνηθεί οπωσδήποτε. Πρέπει να διερευνηθεί οπωσδήποτε και αυτό το ζήτημα, γιατί αυτό το χρήσιμο. Προέκυψαν δύο εικόνες από το ΣΥΡΙΖΑ εχθές. Προέκυψε η εικόνα του κυρίου Ξανθού, του πρώην Υπουργού Υγείας, ο οποίος πήρε αποστάσεις από τις καταγγελίες του κυρίου Γιαννάκου. Ακόμα και η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κρατάει αποστάσεις. Κύριε Φωτήλα, δεν χρειάζομαι βοήθεια για να κάνω την ερώτηση. Συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Παυλόπουλε.
και η εικόνα του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό, λέγοντας ότι εδώ και τώρα πρέπει να δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση. Ενώ ο κύριος Ξανθός, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Υγείας μέχρι πρόσφατα, είπε ότι δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω, επειδή διευκρίνησε και ο κύριος Ξανθός, και για να μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά, έβγαλε μάλιστα και διευκρινιστική ανακοίνωση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ως όφιλε, και ως οφείλει η αντιπολίτευση, δεν νομίζω μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα κυρίως και από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και από τη δικαιοσύνη, αφού έφτασε στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, εάν πράγματι υπάρχουν. Μα υπάρχει περίπτωση. Αλήθεια τώρα. Αντέχει οποιαδήποτε λογική μια τέτοια σκέψη? Και μόνο το γεγονός ότι με το φόβο της αποκάλυψης έπρεπε να τρέμουν ότι θα τους πάρουμε με λεμονόκουπες. Εάν κρατούσαν 40 μεθ για φίλους τους. Είναι τόσο σκανδαλώδες και να το αναφέρει κανείς, που δεν το κάνεις γιατί φοβάσαι ότι θα σε μπουτζώνει η κοινωνία. Αν μη τι άλλο. Όμως από την άλλη μεριά, κύριε Φωτίλα μου, το αν έχει βάση ή όχι η καταγγελία του Γιαννάκου είναι ένα θέμα το οποίο τελικά θα το βρει η δικαιοσύνη. Το γεγονός ότι έχουμε πάνω από 100 ανθρώπους έξω από ΜΕΘ διασωληνωμένους, πρέπει να το απαντήσετε. Γιατί συμβαίνει, όταν λέτε ότι έχετε πάρει όλα τα μέτρα? Καταρχάς, δεν ξέρω και ακριβώς. Και με το μάθημα από την προηγούμενη χρονιά. Τόσους έχουμε, κύριε Φωτίλα. Με το μάθημα πόσο μειώσαμε, έτσι. Τόσους έχουμε. Το λέει ο Καπραβέλος. Σε κάθε περίπτωση. Το λέει η Παγόνη. Όχι, δεν το λέει μόνο ο Γιαννάκης. Δεν λέω ότι δεν ισχύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, το εξήγησε και δεν ξέρω αν πιστικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ότι έξω από τη ΜΕΘ δεν είναι μικρότερη η φροντίδα. Υπάρχουν διασωληνωμένοι έξω από τη ΜΕΘ. Γιατί? Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές. Το έχουμε δει ακόμα και σε εποχές μη πανδημικής κρίσης. Δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα, σε αυτή την εποχή της πανδημικής κρίσης έχει συμβεί. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι όποιος βρίσκεται εκτός ΜΕΘ δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνει όλη την απαραίτητη αγωγή υγείας. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο μπορεί αναγκαστικά να συμβεί, αλλά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την καταγγελία του κυρίου Γιαννακού. Πάντως, όσο επιμένετε στο ότι και εκτός ΜΕΘ οι υπηρεσίες που παρέχονται, η φροντίδα που παρέχεται είναι αντίστοιχα σωστή, επιμελής, έντονη, είναι σαν να λέω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΘ. Όχι, δεν είναι. Αν το λέγαμε αυτό, κύριε Παυλόπουλε, δεν θα τις είχαμε υπερδιπλασιάσει. Ναι. Προφανώς καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε την αξία των κλινών μιας μονάδας εντατικής θεραπείας και γι' αυτό ξεκινήσαμε και πήραμε 570 και σήμερα που μιλάμε χρησιμοποιούνται από το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πάνω από 1.300 μαζί με τις κλίνες που έχουμε πάρει από τις ιδιωτικές κλινικές. Άρα σημαίνει ότι πράγματι αναγνωρίζουμε την αξία. Απλά σε μια τέτοια πανδημική κρίση, ξαναλέω, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που αναγκαζόμαστε να τους διασωληνώσουμε εκτός ΜΕΘ, δίνοντάς τους όμως όλη την απαραίτητη φροντίδα υγείας. Στο σημείο που μπορείτε, γιατί ξέρετε, το πρωί βγάλαμε σύνδεση από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως στοιχείο. Όπου συγγενείς θυμάτων εκτός ΜΕΘ που κατέληξαν προσανατολίζονται να κινηθούν νομικά. Ναι, και καλά θα κάνουν. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, και αν γνωρίζει κάποιος θα πρέπει να το προσκομίσει, κάποιο στοιχείο που να συνδέει το θάνατο ενός ασθενούς με το γεγονός ότι η διασωλήνωσή του έγινε εκτός της μονάδας ή όχι. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο. Το ίδιο είναι να είμαι έξω από την εντατική και να δέχομαι αυτή τη φροντίδα γιατί δεν υπάρχει εντατική. Το ίδιο είναι να είμαι διασωληνωμένη. Το ίδιο δεν είναι. Γι' αυτό και χτίζουμε μονάδες. Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο δεν είναι, ξαναλέω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος βρίσκεται έξω από τη μονάδα δεν λαμβάνει όλη την απαραίτητη και δυνατή αγωγή θεραπείας. Ναι, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να κλείσουμε. Εγώ θα έλεγα η κυβέρνηση να σταματήσει δυστυχώς αυτή την άστοχη
τοποθέτηση που έκανε και ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να διασωληνωθούν, να σταματήσει το τελικά αυτό το γαϊτανάκι, αν διπλασίασε και μας το λέει και σαν κατόρθωμα, μέσα στη χειρότερη υγειονομική κρίση που ζει ο πλανήτης τον τελευταίο αιώνα. Αυτό μας έλειπε να μην έφτιαχνε και κλίνες ΜΕΘ. Δηλαδή αυτό είναι, το λέτε για κατόρθωμα. Πραγματικά. Έπρεπε, το λέω ως πραγματικό γεγονός. Επιτρέπετε να υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ και να μας λέτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κινδυνεύουν περισσότερο από αυτούς που είναι έχετε μέσα στην ΜΕΘ? Έχετε την εντύπωση ότι στην πενταετία της θητείας σας δεν έχει συμβεί αυτό? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σας το λέω δεν σαν τομέα υγείας. Δεν είχαμε τη χειρότερη πανδημική κρίση του τελευταίου και παρατάφτα υπήρξαν περιπτώσεις διασωληνώσεων εκτός ΜΕΘ. Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ίδια, ότι δεν είναι ίδια όχι. Η συγκυρία? Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αφού έχετε βάλει και τις ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας μέσα στον αγώνα, πόσους διασωληνωμένους με COVID έχουμε σε ιδιωτικές μονάδες? Και πρέπει να είναι 110 ή 120, 170 εκτός ΜΕΘ. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτείτε. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να τύχουν, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις στους διασωληνωμένους και στους ασθενείς. Και πρέπει τώρα να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να εκπαιδευτεί πολύ γρήγορα προσωπικό, γιατί δεν είναι μόνο καλημέρα, το κύριε Χατζηγιαννάκη.